disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Αγαπημένη Δημήτρη, πώς είσαι και τι κάνεις? Κάνω ότι με ξεμονάχεσαι σε μια γωνιά στην πλάκα. Τι θες να μάθεις πράγματα, τι θες να μάθεις? Καταρχάς θέλω να μάθω τι ετοιμάζεις για το χειμώνα. Λοιπόν, εδώ και 1,5-2 χρόνια είχα πάθει έτσι μια βήθηση χοντρή. Μια? Βήθηση, τεράστια. Και που πάω και τι κάνω και ποιον αφορά αυτό που κάνω και τι γίνεται. Και γι' αυτό και όλο το λόγο έτσι ψηλό ξετεριάξαμε που λένε στο χωριό μου με τον Αλέξανδρο. Ήταν και μια χαζομάρα που έχουν οι νέοι μπαμπάδες, ότι θέλω να κάνω πράγματα για να καμαρώνει η γη μου και τέτοια. Και είπα να το πάω στο σοβαρό. Αλλά δεν το έχω μάλλον το σοβαρό προς το παρόν. Και έτσι επέστρεψα στην κωμωδία. Λοιπόν, κάνουμε ένα. Καλά, θα ξαναγίνω μπαμπάς. Γιατί αυτό το πράγμα γράφτηκε πριν 14 χρόνια και όπως φάνηκε φέτος το καλοκαίρι είχε τρομερή αντοχή. Έλα, τον καφέ. Λοιπόν, έχει τρομερή αντοχή. Οπότε γίνεται το χειμώνα ξανά. Κάνω σκηνοθεσία από ένα κείμενο που γράφτηκε φέτος το καλοκαίρι από το βιβλίο της Μαναλεδάκη, το «Τι τραβάμε εμείς οι μάνες». Όπου έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί επειδή είχα ζήσει πάρα πολύ τις εγκυμοσύνες και των δύο, δηλαδή τι είχα ζήσει, ήμουνα από την πρώτη ώρα μέχρι και τους δύο που τσέκοψα εγώ τον ομφάλιο στο χειρουργείο κανονικά. Άρα λοιπόν η ματιά, πώς βλέπει ένας άντρας, όλη αυτή την προσπάθεια, την περιπέτεια, το κυνηγητό και την υπαρξιακή αγωνιοκατάθλιψη μιας γυναίκας να κάνει παιδί. Βγήκε ωραία κωμωδία, τη χάρηκα. Μετά κάνω μία απόδοση καινούργια του Scratch. Το Scratch ήταν ένα gay manifesto της δεκαετία του 80. Πάρα πολύ σκληρό, με γυμνούς άντρες επί σκηνής να κάνουν αυτό που φανταζόμαστε, με γυμνές γυναίκες κτλ. Και μια πάρα πολύ σκληρή γλώσσα. Και επειδή πάντα χρειαζόμαι την ισορροπία, κάνω και ένα μονόλογο ενός άντρα παντρεμένου, ο οποίος καλή ώρα του κινηματογραφεί την εξομολόγηση στη γυναίκα του ότι χωρίζει. Και στη διαδρομή μαθαίνουμε ότι είναι αδελφοί και ότι παράλληλα έχει βρεθεί με ένα νόσημα θανατηφόρο και αυτοκτονία εκείνο το ίδιο βράδυ. Οπότε αποκαλύπτει όλη τη ζωή του και όλο αυτό το ψέμα που ζήσε 45 χρόνια. Παράλληλα, ετοιμάζουμε ταινία που δεν είναι ακόμα δημοσιεύσιμο το θέμα. Είναι πολύ περίεργο ακόμα και για μένα. Πάντως συνδέεται με μια μεγάλη μου αγάπη παλιά. Έχω παίξει μπάλα, το ξέρεις αυτό. Στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τερματοφύλακας. Στον Αστέχνη. Λοιπόν, κατεβαίνω Κύπρο γιατί θέλω να κάνω κάποια πράγματα και θεατρικά και τηλεοπτικά. Και αν όλα πάνε καλά προς το τέλος του Νοέμβρη, Οκτώβρη-Νοέμβρη εκεί, μπορεί να υπάρχει μια καινούργια δουλειά, η οποία είναι λίγο χτυκιό για μένα και τον Αλέξανδρο. Όποιος μας ξέρει λίγο θα καταλάβει για ποια δουλειά είναι. Εδώ τι ψυχή θα παραδώσει μιλάω, το οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί ξανά ή κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά. Έχω σε σκαριά ένα βιβλίο. Πολλά. Ναι, είναι αντίδοτα αυτά, ξέρεις. Έγινε χαμός στις προάλλες που η εκπομπή Αποκαλυπτικά χρησιμοποίησε απόσπασμα από τους δύο ξένους για το τρέιλερ. Τελικά, σε ενόχλησε? Όχι, μάλλον, σιγά. Κοίταξε, όταν έχουν περάσει κάποια χρόνια, πώς χρησιμοποιούν τις παλιές ελληνικές ταινίες, εγώ να σου πω την αλήθεια μου, πολλές φορές σε στιγμές βήθησης, διάθεσης, γυρνάω YouTube και βλέπω πάλι ξένους και όλα αυτά. Και δεν είναι ότι κοιτάω τον Νίκο το συγχωρεμένο, όπως ήμασταν τότε πιτσιρικάδες. Κάθε σκηνή, κάθε επεισόδιο είναι πράγματα που είχαμε ζήσει. Πολύ έντονα και οι δύο. Δηλαδή, γκομενοδουλειές, χωρίσματα, κυνηγητά, φίλοι, αρρώστιες, ιστορίες. Είναι η ζωή μας. Όταν λοιπόν βλέπεις ένα τέτοιο στιγμιότυπο, δηλαδή όταν το είδα εγώ εκείνο και το διπλό με την Ντένι και τη Φλόρα, την Τίνα και την Χρυσούλα μου. Γιατί διάβαζα μετά το ότι έγινε χαμός και το κατάλαβα καθόλου. Πώς χρησιμοποιείς σημειότυπο από τον ελληνικό, ό,τι τι έγινε τώρα. Δηλαδή. Ακριβώς. Σου άρεσε? Ναι, δεν με ενόχλησε. Εγώ συγκινούμαι πάντα όταν βλέπω πράγματα και τέτοια. Να σε ρωτήσω, έχει τύχει να σε φλερτάρουν γυναίκες στο ποιοί για να πάρουν κάποιο ρόλο? Μεγάλο θέμα αυτό. Κάποτε λοιπόν είχαμε κάνει ένα μεγάλο casting στον Αλέξανδρο. Τεράστιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχω κουραστεί έτσι στη ζωή μου. Ήταν 600 παιδιά, είχαν περάσει 4 μέρες. Λιποθύμησα εγώ. Ο Αλέξανδρος, επειδή είναι τη δουλειά, έχει άλλη υπομονή. Εγώ ταραζόμουν. Γιατί έβλεπα τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, τις επιθυμίες, την απόγνωση παιδιών στα μάτια. Και αν μπορούσα να τους βάζα όλους μαζί. Μετά τη δεύτερη μέρα, παρατήρησα κάτι, γιατί είμαι και λίγο αγαθομαριά εγώ, ότι κάτι ματιές, κάτι αυτό, κάτι υποσχετικές, κάτι βιογραφικά τα οποία φεύγανε με σημειωμένο το τηλέφωνο πάνω και του λέω το Αλέξανδρο, την τρίτη μέρα φεύγω. Δεν μπορώ εγώ έτσι.
Δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτό και το θεωρώ και χυδαίο. Και μάλιστα είναι ένα-δύο παιδιά, πολύ ωραίες γυναίκες που αυτή τη στιγμή είναι στα πράγματα αρκετά καλά. Που μου έχουν έρθει άντρες τους και μου έχουν πει ότι ο τρόπος που φέρθηκες, που έστελνα προξενιά να πάει σε αυτή τη δουλειά μέσω τριτών. Καλά, ωραίο. Το θεωρώ χυδαίο. Δηλαδή ο ηθοποιός πρέπει να κάνει το στόμα του το ρόλο, όχι άλλα πράγματα. Απόψε μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι τελείως short term, δηλαδή είναι πολύ προσωρινό αυτό το πράγμα. Οκ, εντάξει, θα πέσει το κρεβάτι με έναν τύπο από τη δουλειά. Ό,τι τι. Αυτές που έχουν σταδιοδρομήσει έχουν και άλλα πραγματάκια εκτός από τις ικανότητες στον ασκελό. Και εκεί είναι που παίζει τη δουλειά. Έχετε δύο γιους με τη Μάγδα Πένσου και μου είπες ότι έχετε αποφασίσει να μην τους βαφτίσετε. Όπα, δεν έχουμε αποφασίσει. Έχουν φτάσει 7 σχεδόν ο Απολλώνας και ο Πάρης είναι πια στα 4. Ο Πάρης έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με τη γιορτή μου, Αγίου Δημητρίου. Εγώ τους έχω βγάλει δύο ονόματα. Ξέρεις, καμιά φορά λέω Απόλλωνας και Πάρης και μου με ξενίζει. Τον έναν το φωνάζω Σπάνιο και τον άλλο το φωνάζω Καπετάνιο. Είναι ο Σκορπιός μου, είναι πολύ έντονο παιδί. Κοίταξε, εγώ τα θεολογικά μου τα προβλήματα τα είχα. Τα προσπάθησα να τα λύσω με επισκέψεις του Αγίου Όρους, με πνευματικούς κτλ. Όσο πλησίαζα το αντικείμενο, τόσο απομακρυνόταν η ψυχή μου από αυτό. Και αποφάσισα ότι είμαι μάλλον αγνωστικιστής. Ελπίζω και φαντάζομαι και εύχομαι να υπάρχει κάτι εκεί πάνω το οποίο να ορίζει τα πράγματα. Προς το παρόν δεν μου έχει αποδείξει κάτι. Επειδή λοιπόν θεωρώ παράνομο προσλητισμό το να κάνεις ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνείδηση, δεν έχει επιλογή και δεν έχει αποφασίσει αυτό σε τι δόγμα θα πάει, να το κάνεις γιατί είσαι Έλληνας και πρέπει να είσαι Ορθόδοξος. Εγώ τους έχω φτιάξει ένα κουτί με όλα τα βιβλία των δογμάτων. Είναι το ίδιο το Κοράνι, γραφές κτλ. Και θα αποφασίσουν μόνα τους. Ήρθαν γυμνά στον κόσμο. Ούτε ταυτότητες είχαν, ούτε ρετσέτες είχαν, ούτε φανέλες είχαν. Και το επώνυμο που τους έδωσα καταχρηστικό είναι. Μπορεί να θέλουν να ονομαστούν κάτι άλλο. Μάλιστα. Ας το έχουν για χρήση μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία και να διαλέξουν άλλο επώνυμο, αν θέλουν και ντρέπονται γι' αυτό. Τελικά με τη Μάγδα έχετε χωρίσει, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω. Κοίταξε, περάσαμε μια εξωφρενικά δύσκολη περίοδο που είναι αυτό που λες, αποτρελάθηκε λίγο το σύστημα. Πιστεύω ότι είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπιόμαστε πολύ βαθιά και πολύ ουσιαστικά. Εντάξει, Μάγδα είναι η ζωή μου, έτσι ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι είναι ο πιο εμβληματικός άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή μου και επειδή έφτασε στα 55 και μια. Πολύ σημαντικό να το λες αυτό. Και μια μέρα. Όχι, είναι ο άνθρωπος της ζωής μου τελείως. Το ξέρω. Και το ξέρω. Όταν πρωτοξεκινήσαμε λοιπόν με τη Μάγδα, σας έδωσα μια πρόταση. Να είμαστε φίλοι. Με τους φίλους τα λες όλα. Φοβήθηκε ότι το φιλικό θα έμπλεκε λίγο το προσωπικό και αποφάσισε να μην είμαστε φίλοι. Όταν λοιπόν έπεσε στα σκληρά που λέω εγώ, δηλαδή σε όλη την αναζήτηση, είμαι 40, τελείωσε η μητρότητα, τώρα μπαίνω σε μια φάση να ξαναγυρίσω στη δουλειά, είμαι μια ωραία εικόνα, είμαι στα ντουζένια μου, πολύ έμπειρη πια, ξέρω τι ζητάω και όλα αυτά. Εκεί χάζεψε λίγο, μπερδεύτηκε πάρα πολύ άσχημα. Εκεί λοιπόν που χρειαζόταν συμβουλή ή δική μου ή πραγματικά αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών είναι εκτός εισαγωγικών έγκυρων ανθρώπων, έπεσε σε ένα σύστημα τελείων ανόητων και ολιγονοών, οι οποίοι δεν είχαν επιδείξει και τίποτα καλό για τη δική του ζωή. Επηρεάστηκε πάρα πολύ άσχημα και εκεί το πράγμα ξεφύγε. Με τη Μάγδα, μένετε μαζί? Όχι, εδώ και καιρό έχει πάρει τα παιδάκια και έχουν ανέβει πάνω στη Βέρεια. Νομίζω ότι είναι η δική της ανάγκη να το οργανώσει λίγο το μέσα της. Δεν την κόντραλα σε αυτό καθόλου. Αν και έγινε έτσι μια χαζοαγωγή που ήταν να γίνει για την επιμέλεια των παιδιών και κάτι τέτοια χασάχαμε, δεν νομίζω ότι θα βγει ποτέ αγωγή διαζυγίου. Απλά ξέρεις, μερικές φορές έχω μια αγωνία ότι πόσες φορές άνθρωποι χάνονται στη μετάφραση. Και να βρεθείς μετά από χρόνια και να πεις, εσύ τότε ήμουν πολύ ερωτευμένος μαζί σου και εγώ ήμουν πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Και πού το σκατώσανε. Και έχουν προχωρήσει ζωές, έχουν φτιάξει με άλλα πλάσματα, νέα οικοσυστήματα που λέω εγώ και εκεί το χάνεις. Ελπίζω να μας βγει. Είναι μια σημασία. Τα παιδιά σου πώς οικολογείς να τα δεις? Από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα φαντάζομαι κάποια στιγμή, τώρα που ξεκίνησαν και τα σχολεία, γιατί και αυτά φαντάζομαι ξαφνιαστήκαν με νέα σπίτια, νέα πόλη. Ήτανε η Αθήνα η πόλη τους, έτσι. Πώς είναι για ένα πατέρα να μην βλέπει τα παιδιά του? Πώς το βιώνεις εσύ αυτό τώρα? Χωρίς να ακουστεί μελό, είναι αργός θάνατος. Αργός θάνατος. Δεν είναι επιλογή της Μάγδας. Ίσα-ίσα με προτρέπει να ανεβώ να κάνω ένα ράνο. Απλώς και αυτό το σηκώνω όλο επάνω μου. Είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτούς. Δηλαδή, μπορείς να μου χώσεις από εδώ πίσω ένα πυρωμένο καρφί, δεν θα ακούσεις κιχ. Με αυτούς τους δύο διαλύομαι. Άρα,
Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν. Κάποιοι άλλοι, δηλαδή πολλές φορές ακούγονται ότι μπλέκονται και οι γονείς στη μέση. Όχι, ξέρεις κάτι. Τι συμβαίνει τελικά. Επειδή εγώ δεν ήμουν ποτέ μπαμπάς light, δηλαδή εγώ δεν ήμουν ποτέ μπαμπάς, ήμουν πατέρας. Εγώ έχω μάθει τη ζωή με τους μικρούς απόλυτα αφοσιωμένος εκεί. Δηλαδή ξέρω, μπορώ να σου πω και τα πρώτα δύο χρόνια του Απόλλωνα, εγώ θυσίασα πολλά πράγματα από τη δουλειά για να μην χάσω το πρώτο του περπάτημα, το πρώτο του κλάμα, το πρώτο του γέλιο, την πρώτη του λέξη. Είπα, εντάξει, θα τα βρω τα λεφτά. Ή θα τις βρω ξανά τις δουλειές. Ή θα ξαναποκαταστήσω τις επαφές με την αγορά. Άμα το χάσω όμως αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι ερωτευμένος με τη Μάγδα. Δεν το πιέσα ποτέ. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν, τα σύριαλ που γίνονται κτλ. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί έχετε κάνει κορυφαίες δουλειές με το Ρίγα μαζί. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση, γιατί γράψαμε κάποτε πράγματα τα οποία μας αφορούσαν και ήταν μέσα μας. Που δεν υπάρχουν πια ούτε λέξεις. 20 χρόνια μετά δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα οι Έλληνες. Δηλαδή, εγώ με τον Αλέξανδρο τότε είχαμε τα εγκομενικά μας, είχαμε τις ιστορίες μας, αυτό, τις ανησυχίες μας. Είμαστε ακόμα και υγείας, ρε παιδί μου, ήταν τελείως διαφορετική η υπόστασή μας. Τώρα πρέπει να γράψουν νέα παιδιά. Δηλαδή, γιατί λέμε συνεχώς πρώτο εμφανιζόμενοι, νέο εμφανιζόμενοι. Υπάρχουν νέες γραφές και υπάρχουν πολύ ωραίες γραφές. Και πολύ καλοί νέοι ηθοποιοί. Να τελειώσουμε πάλι τώρα τα ίδια και τα ίδια και ξαναγυρνάμε. Καθένας βετεράνος σου λένε πήγαινε στην άκρη σου και δώσε το νέο αίμα. Δεν πειράζει, ας πεινάσουμε λιγάκι παραπάνω. Όχι, ό,τι τα είχα. Περάσαμε καλές μέρες εμείς. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κινητικότητα στα κανάλια είναι μια καλή προϋπόθεση ότι θα αρχίσει να λειτουργεί λίγο το μυαλό του κόσμου. Δηλαδή, φάγει πολύ πατάτα τα χρόνια τα πρώτα 7 της κρίσης. Μπορώ να σου πω ότι μαγκώνω λίγο με αυτά τα σκουπίδια τα reality. Όλα αυτά που έχουν βγει, survival και τα, δεν τα έχω δει ποτέ. Γιατί δεν σ' αρέσουν αυτά? Παπαπαπαπαπα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ντεμόντα κατάσταση, πολύ παλιακή. Δηλαδή αυτό, ειδικά το Survivor πέρυσι, το είδα ακριβώς μια φορά για να καταλάβω τι είχε γίνει και ήταν πολύ πιο σοβαρά τα παιχνίδια που κάναμε στην κατασκήνωση όταν ήμουν 7 χρόνων. Δηλαδή, γιατί συναγωνίζεται κάποιος ότι επιβιώνει από τι? Να παίζει με μπαλίτσες και να πηδάει σκάματα. Δηλαδή, σου λέω, κάναμε πιο δύσκολα πράγματα. Ο κόσμος τα αγάπησε όμως, εσύ Δημήτρη. Ο κόσμος τα αγάπησε γιατί είχε φρακάρει το κεφάλι του με ό,τι αηδία του είχαν σερβίρει. Ναι, ήταν καλό πρόγραμμα και αυτό ήταν λίγο. Δεν το βλέπεις κάτι με το ζόρι, έχεις επιλογές. Έχουμε πολλές επιλογές. Έκανε κάτι μαγικό το Sky. Μαγικό. Φτιάξαν πάρα πολύ ωραία προβολή. Δημιουργήσαν αναμονές. Δηλαδή το Survivor, εκεί που το αναγνωρίζεις και πρέπει να βγει ένα βιβλίο, ένα μάνιο, είναι πώς λειτουργήσε μαρκετίστικα. Σαν προϊόν, ήταν για κάψιμο, έτσι, δηλαδή στα καρβούνα. Οι άνθρωποι ήταν συμπαθέστατοι, ωραία παλικάρια, ωραία σώματα κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πίνασε κανένα. Μια χαρά χάμπουργκερ και μπριζόλες τρώγανε. Ποσός. Πιστεύω ότι δεινοπαθήσανε. Γιατί μια χαρά ροδαλούσε, έβλεπα. Και ευτυχώς δηλαδή, αν δεν θα πει να κάνει να πεθάνει κιόλας για ένα σοου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερη τύχη τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη μέρα της τηλεόρασης, τα επόμενα δύο χρόνια φέτος και μετά, θα δεις ότι θα έχει μυθοπλασία. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα, ξέρω εγώ, το τατουάζ, τα νούμερα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Καλά, είχε και αναμονή κοινού αυτό. Είναι, πολύ. Εντάξει, ήταν καλή δουλειά. Αλλά και θα είναι καλές δουλειές αυτοί, έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και ο Γεωργίου και ο Νικολάου. Πιστεύω στη μυθοπλασία, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Πιστεύω σε πρωτότυπα νέα πράγματα που θα έρθουν, θα τα δημιουργήσει ανάγκη. Κάποτε είχα πάει στο Λονδίνο και μου λέει ένας τύπος του BBC, όταν ήταν τότε η τρέλα των talk show, και μου λέει: εμείς 18-20 χρόνια κάναμε talk show και τα κάψαμε. Εσύ τα κάψατε σε δύο χρόνια. Και στην Τουρκία παίζετε πολύ έχουν το Survivor. Έτσι κάνουν τώρα και εδώ. Τα καίνε όλα και γιατί. Είναι πατιούτ. Πέφτουνε παμπούμ, αυτό. Ξέρεις, τη βαριέται και ο Έλληνας εύκολα, βαριόμαστε. Δεν βαριόμαστε, εξαντλείται το υλικό. Δηλαδή η Τουρκία έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους και μπορεί να επιλέξει. Τώρα εδώ θα στριμωχτούν πόσους επώνυμους θα βάλει, οι οποίοι θα είναι και διαθέσιμοι να κάνουν αυτό το πράγμα. Πόση πείνα πια θα έχει για να πάρουν το 700 πάνω στην εκπομπή. Δηλαδή είδα τις ομάδες πιο πολύ για να καταλάβω το φαινόμενο. Και λέω: ωραία, τελειώνει και η δεύτερη ομάδα. Η τρίτη η χρονιά τι θα βγάλει. Δεν εύχομαι να πάνε κακά επειδή είμαι τη μυθοπλασία. Αν μου αρέσει ή όχι, είπαμε. Άλλο δεν αποφασίζει να πάνε καλά. Αλλά δεν με αφορά καθόλου. Δηλαδή και θα κοιτάξω τις κομικές σειρές, γιατί θα δω φίλους μου, θα δω τον νεογραφιά, θα καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το πονάω. Την ιστορία την πονάω. Το να πάει να βάλει κάποιου ωραίου τυπάκου, οι οποίοι είναι καρδαμωμένοι και αυτό και τα λοιπά, και να βάλει 5 κάμερες και να αφήσει και υπονοούμενο ότι κάτι τα κάνει και παρτούζε και αυτό και επιδεικτήκαν, δεν επιδεικτήκαν, πήγαν στην άμμο. Βαριέμαι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κι εγώ. Και σου εύχομαι όλα καλά. Θα πάνε. Και οι εξετάσεις που κάνει τώρα, υγεία μου. Εντάξει, αυτές πρέπει να τις κάνεις. Δεν είμαι υποχόνδριος, αλλά όταν έχεις και τη χαρά της ευθύνης δύο πιτσιρικιών, πρέπει να προσέχεις λίγο, δεν είσαι μόνος στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. I am a dreamer, and
When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now